Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή, τηλεόραση Μακεδονία Τράκη, όλα on camera. Αλλά έχουμε μία συμβολική, θα λέγαμε, κατάληψη από μία ομάδα νεαρών ανθρώπων, τους οποίους θα θέλαμε να ακούσουμε. Έχουν υψώσει το πανό. Οι καταλήψεις είναι η ζωή, δεν βλέπω. Και το κράτος είναι ο θάνατος. Και έχουμε εδώ ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το οποίο. Ναι. Είναι παρέμβαση αλληλεγγύης προς τις καταλήψεις και τους αυτοοργανωμένους χώρους. Παρέμβαση αλληλεγγύης προς τις καταλήψεις. Λοιπόν, έλα λίγο. Λοιπόν, θα διαβαστεί το κείμενο, λοιπόν. Η επίθεση του κράτους στη Βίλα Μαλία στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκει στην ΑΣΟΕ, το ραδιοφωνικό σταθμό 98 FM, την κατάληψη Σκαραμπαγκά και την κατάληψη Λέλα Καραγιάννη, όπως και την κατάληψη Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Οι παραπάνω χώροι αποτέλεσαν συστηματικό ανάγχωμα και εμπόδιο στα ρατσιστικά πογκρόμ και τις φασιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αφού λοιπόν το κράτος ανέθεσε στους παρακρατικούς φασίστες να κάνουν στο κέντρο της Αθήνας τη βρώμικη δουλειά που δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο, τώρα για να ανταποδώσει τη χάρη στους φασίστες εξαπολύει την επίθεσή του στο όνομα της νομιμότητας, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εστίες ανομίας είναι τα υπουργεία, τα βουλευτικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, τα δικαστικά μέγαρα, τα στρατόπεδα συγκέντρωση μεταναστών, τα τηλεοπτικά κανάλια, οι βίλες των αφεντικών και τα σύγχρονα εργατικά κάτεργα που προσφέρουν μισθούς πείνας. Οι καταλήψεις, οι αυτοοργανωμένοι χώροι και τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια προτάσουν την ισότητα, την αλληλεγγύη, σε αντίθεση με τους φασίστες και τους παρακρατικούς που μας στέλνουν δούλους των αφεντικών, στο όνομα μιας εθνικής ενότητας και για χάρη της εθνικής οικονομίας. Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την παρέμβαση. Πρώτον, γιατί τα τηλεοπτικά κανάλια και γενικότερα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Δεύτερον, γιατί ο δημοσιογράφος Γιάννης Κομνηνός στην εκπομπή του All on Camera φιλοξενεί ρατσιστικές απόψεις δίθεν στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Δίνει βήμα και στηρίζει τους φασίστες της πόλης, τους κατεξοχήν εχθρούς της ελευθερίας. Ο κάθε Κομνηνός αποτελεί πλοκάμενο συστήματος που στοχοποιεί συστηματικά καταλήψεις και αυτοργανωμένους χώρους, ακριβώς επειδή αυτοί οι χώροι αποτελούν κομμάτι των κοινωνικών αγώνων και εστίες αντίστασης. Ενάντια στο σάπιο καθεστώς. Ένα καθεστώς που καθημερινά, σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις φασιστικές παρακρατικές συμμορίες, κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει την υλική και διανοητική μας υποτίμηση ως εργαζομένων. Κράτος, φασίστες και αφεντικά πάντα ανήκαν να υποτάξουν ότι δεν είναι ικανοί να καταλάβουν. Αλληλεγγύη στις καταλήψεις και στους διωκόμενους αγωνιστές. Θέλετε κάτι άλλο? Παιδιά, θέλετε κάτι? Χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σε ένα κόσμο οργανωμένης πλήξης. 10% χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σε ένα κόσμο οργανωμένης πλήξης. 10! Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Αυτά. Καλή χρονιά.